Είναι από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς, το κεφάλαιο Δέλτα και το εδάφιο 13. Πρώτη επιστολή του Αποστόλου προς τους Θεσσαλονικείς, την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων, που γράφτηκε το 52-53 μετά Χριστό από την Κόρινθο, ενώ ο Παύλος ήταν στην Κόρινθο, από το κεφάλαιο Δέλτα και το εδάφιο 13. Δεν θέλω δε να αγνοείτε, αδελφοί, περί των κεκοιμημένων, δια να μην λυπείστε, καθώς και οι λυπήμοι έχονται σε ελπίδα. Διότι αν πιστεύομεν ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού θέλει φέρει μετ' αυτού. Δια τούτο σας λέγομεν δια του λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν εις την παρουσία του Κυρίου, δε θέλομεν προλάβει τους κοιμηθέντας, επειδή αυτός ο Κύριος θέλει κατεβεί από ουρανού, με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουν συναναστηθεί πρώτον. Και έπειτα εμείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν, θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα. Κι ούτω, θέλουμε να είστε πάντοτε μετά του Κυρίου, λοιπόν παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους τούτους. Περί δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρία να σας γράφει τις, διότι εσείς ξεύρετε ακριβώς ότι η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενυχτή ούτως έρχεται. Επειδή όταν λέγουσι ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ' αυτούς ευνίδιος όλεθρος, καθώς οι οδύνες εγκυμονούσαν και δεν θέλουν συνεκφύγει. Αλλά εσείς αδελφοί δεν είστε εν σκότη, ώστε η μέρα να σας καταστάσει ως κλέπτης. Πάντες σεις είστε ή φωτός και ή ημέρας. Δεν είμεθα νυχτός, ουδέ σκότος. Άρα λοιπόν ας μην κοιμόμεθα ως και οι λοιποί, αλλά σ' αγρυπνόμεν και ας εγκρατευόμεθα. Διότι κοιμόμενοι τη νύχτα κοιμώνται και μεθύοντες τη νύχτα μεθύωση. Αλλά εμείς όντες της ημέρας ας εγκρατευόμεθα. Ενδυθέντες το θώρακα της πίστεως και αγάπης και περικεφαλαία την ελπίδα της σωτηρίας. Διότι ο Θεός δεν προσδιορίσε ημάς εις οργήν, αλλά εις απόλαυσιν σωτηρίας δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ως της απέθανεν υπέρ ημών, ή να είτε αγρυπνόμεν είτε κοιμόμεθα, ζήσομεν μετ' αυτού, δια τούτο παρηγορείτε αλλήλους και οικοδομείτε ο εις τον άλλον καθώς και κάμνετε. Η εντολή λοιπόν του Κυρίου είναι να παρηγορούμεθα και να παρηγορούμε ο ένας τον άλλον. Να παρηγορούμε όχι με το όλα θα πάνε καλά, ούτε ότι όλα πάνε καλά, ή ούτε ότι όλα θα γίνουν καλύτερα. Αυτή δεν είναι παρηγοριά ουράνια από το Θεό. Αυτή είναι παρηγοριά ανθρώπινη, ματέα, που κάνει τον άνθρωπο να αποκάμει γιατί βλέπει ότι δεν πραγματοποιείται. Εμείς παρηγορούμεθα, αλλά και παρηγορούμε με έναν τρόπο που μόνο ο Θεός αποκαλύπτει και φανερώνει στους ανθρώπους. Ντύσου το θώρακα της πίστεως και της αγάπης. Φόρεσε την περικεφαλαία της ελπίδας της σωτηρίας και περίμενε τον Ιησού Χριστό να έρθει να σε παραλάβει. Αυτή είναι η παρηγοριά μας. Τώρα δεν μένει παρά πίστης, ελπής και αγάπη. Βεβαίως μεγαλύτερα αγάπη, η δε αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Με την αγάπη θα πάμε στον ουρανό και η αγάπη θα υπάρχει στους αιώνες των αιώνων, αλλά εγκεχημένη δια Πνεύματος Αγίου από τον Πατέρα Θεό στην καρδιά μας. Μην βλέπουμε σε παρηγοριές που θα μας κάνουν να απογοητευτούμε. Δεν πάνε καλά τα πράγματα, ούτε θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και εάν κάποια στιγμή ακούσεις να λένε ειρήνη και ασφάλεια, τότε να περιμένεις ευνίδιο όλεθρο. Γι' αυτό εμείς μη λέμε ειρήνη και ασφάλεια. Εμείς να λέμε
Κύριε ελθέ. Αυτή είναι η εντολή του Θεού. Το πνεύμα λέει ελθέ και η νύφιας λέει ελθέ. Και αν από εκείνα τα χρόνια της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας ο Απόστολος Παύλος λέει «Ημείς όσοι απομένομεν», βάζοντας και τον εαυτό του μέσα, «θέλομεν αρπαχθεί εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα, πόσο μάλλον εμείς που βλέπουμε, που ζούμε, που συναισθανόμεθα ότι το τέλος πραγματικά πάντων επλησίασε, γιατί τίποτα πια στην ανθρωπότητα, στην οικουμένη και στον πλανήτη αυτόν δεν έχει μέλλον. Τίποτα. Όλα υπόκεινται στη φθορά και μάλιστα μια φθορά τέλους. Τα διέξοδα είναι πλήρη και οι άνθρωποι εκτός εκκλησίας ελπίζουν σε μια παγκόσμια κυβέρνηση και παγκόσμιο ηγέτη που θα δώσει λύση σε προβλήματα όπως ομολογούνε οι μεγάλοι του κόσμου τούτου, και η πολιτική και η οικονομική και η θρησκευτική των θρησκειών εκείνων που δεν έχουν Χριστό. Το όνομα έχουνε, αλλά Χριστό δεν έχουνε. Περιμένουνε την παγκόσμια κυβέρνηση, τον παγκόσμιο ηγέτη, την παγκόσμια θρησκεία, μέσα σε αυτό το οικουμενικό πνεύμα, το οποίο κηρύτεται και διακηρύτεται εκ στόματος όλων των μεγάλων του κόσμου τούτου, για τους οποίους ο Λόγος του Θεού λέει ότι είναι μεγάλος τον κόσμο αυτό, είναι ευδέλιγμα εις τον Θεό, ότι αυτός ο παγκόσμιος ηγέτης, στηριζόμενος και συστηνόμενος από την παγκόσμια θρησκεία, κυβερνώντας την παγκόσμια διακυβέρνηση, θα γλιτώσει τον κόσμο από τα κοινωνικά προβλήματα τα οποία παγκοσμίως εξεγείρονται και σε όλο το πρόσωπο της γης βλέπουμε επαναστάσεις, εξεγέρσεις, και επειδή είναι η αρχή προβλέπουμε και το τέλος. Δεν υπάρχει ειρήνη και ασφάλεια. Εξεγέρσεις στην Αμερική, αγανακτισμένη. Εξεγέρσεις στην Ευρώπη, αγανακτισμένη. Εξεγέρσεις στην Ελλάδα, εξεγέρσεις στον αραβικό κόσμο πιο βάρβαρες, εξεγέρσεις σε όλο την Ήπειρο της Αφρικής. Αλλά το λέει η Γραφή, ταραχές κατά τόπους. Περιμένουν λοιπόν από τον παγκόσμιο ηγέτη που θα στηρίζεται από την πανθρησκεία και θα κυβερνάει μέσα από την παγκόσμια κυβέρνηση, περιμένουν τη λύση των κοινωνικών προβλημάτων που επεκτείνονται, των οικονομικών προβλημάτων που δεν έχουν λύση, των περιβαντολογικών προβλημάτων που αυξάνονται, καθώς άκουσα και διάβασα μια καινούργια τρύπα όζοντος εμφανίστηκε, δεν θυμάμαι πού, νομίζω στο νότιο ή στο βόρειο πόλο, εν πάση περιπτώσει, τρομακτικότερη αυτή τη φορά. Τα παγόβουνα όλα λιώνουνε, η γη ερημοποιείται και οι μελλοντολόγοι προβλέπουν την Νότιο Ευρώπη σε λίγα χρόνια έρημο Σαχάρα. Έτσι λένε. Περιβαντολογικά αδιέξοδα μαζί με τα κοινωνικά και τα οικονομικά. Πολιτικά αδιέξοδα. Αυτό το υπέροχο δώρο της δημοκρατίας, μια όμορφη κοπέλα, όπως την παρουσίαζαν πάντοτε οι φιλόσοφοι και οι ποιητές, έχει καταντήσει μια διεστραμμένη γυναίκα η οποία κλέβει, πορνεύει, μοιχεύει και ζει μέσα στα έργα της σαρκός καθ' ολοκληρία. Περιμένουν από τον παγκόσμιο ηγέτη να λύσει και τα προβλήματα τα οικογενειακά,
δημιουργώντας νέες διατάξεις, ώστε πλέον δεν θα ονομάζεται στην οικογένεια πατέρας και μητέρα, αλλά σύζυγος αριθμός 1 και σύζυγος αριθμός 2, για να μην προσβάλλουμε τις διαστρεμμένες οικογένειες που δημιουργεί το σύστημα. Φοβερό. Προσπαθούν να ελπίζουν ότι θα λύσει όλες τις αδυναμίες των ανθρώπων και θα δημιουργήσει ανθρώπους καλούς και αγαθούς. Αλλά εμείς ξέρουμε ότι αυτές οι ελπίδες, και το ξέρουμε με τα βεβαιότητος, όχι μόνο γιατί το γράφει ο Λόγος του Θεού, αν και αυτό μας έφτανε, αλλά γιατί το ζούμε στη διπλανή πόρτα, στη γειτονιά μας, στην πόλη μας, στην πατρίδα μας, στην οικουμένη ολόκληρη. Και εμείς ξέρουμε ότι η ελπίδα μας είναι να φωνάξουμε όλοι μαζί «Ελθέ Κύριε Ιησού», όπως φωνάζει το Πνεύμα το Άγιο, εάν είμαστε νύμφοι του Χριστού, νύμφοι εκλεκτοί. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας λέει: «Δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, περί των και κοιμημένων, δια να μην λυπήστε». Δεν θέλει ο Θεός να λυπούμεθα από αυτά τα οποία συμβαίνουνε. Δεν θέλει να λυπούμεθα. Δεν θέλει να αποκάμουμε. Δεν θέλει να απελπιζόμεθα. Μη βλέπεις τη δυσκολία που υπάρχει σήμερα στη ζωή σου. Το αδιέξοδα. Και τι θα κάνω τώρα. Μη βλέπεις τη ζωή σου για πολλά χρόνια. Η γενιά τελειώνει. Γιατί αν βλέπουμε χαμηλά, τότε πραγματικά όχι μόνο φόβος, απελπισία, αγωνία θα μας καταλαμβάνει, αλλά και θυμός και οργή και αγανάκτηση. Πράγμα το οποίο είναι η προσπάθεια του διαβόλου. Γιατί ο δούλος του Θεού δεν αγριεύει, δεν θυμώνει, αφενός μεν αφετέρου ούτε αγανακτεί, ούτε πικραίνεται, αλλά και δεν μπορεί να προβάλλει και να συστήσει τον εαυτό του, αλλά ταπεινώνεται. Προσπάθεια λοιπόν του διαβόλου να μας κάνει να αγριέψουμε, να τσακώνονται ο πατέρας με τη μάνα, ο αδελφός με την αδελφή, ο άντρας με τη γυναίκα, ο αδελφός μέσα στην εκκλησία με τον αδελφό, να χωρίζονται οι οικογένειες. Αυτή είναι η προσπάθεια του διαβόλου και επιτυγχάνεται όταν χάσουμε την πίστη μας, την αγάπη μας και την ελπίδα μας ότι ο Κύριος έρχεται. Πολλά θα συμβαίνουν, αδελφοί, τα οποία θα μας βάζουν στην καρδιά μας πίκρα, φόβο, αγανάκτηση, απελπισία. Πολλά θα συμβαίνουν δίπλα μας, πλησίον μας. Να ξέρουμε ότι αυτά είναι εκ του πονηρού. Ο Χριστός θέλει πιστεύοντες να ακούμε μόνο Αυτόν. Ο Χριστός θέλει να αγαπάμε χωρίς προϋποθέσεις τον πλησίον μας σαν τον εαυτό μας, τον αδελφό μας, όπως ο Χριστός μας αγάπησε, γιατί μας αγάπησε έστω και αν τον βλαστημούσαμε, αν τον λυπούμε, αν τον βρίζουμε, ακόμη και όταν καρφώνουμε τα καρφιά του στη σάρκα του, μας αγαπάει. Και εν τέλει να ελπίζουμε ότι σε λίγο θα ακουστεί ένα πρόσταγμα που θα δώσει ο Θεός στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστόν. Ήλθε η ώρα, και ένα κέλευσμα αγγέλου: «Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού».
Και τότε θα ακούσουμε τη σάλπιγγα του Θεού. Και όταν ακουστεί η σάλπιγγα του Θεού εν μια στιγμή εν ρηπεί οφθαλμού, όσοι έχουμε μάθει να περπατάμε μετά του Κυρίου, όχι όλοι, δύο θα είναι σε μια κλίνη, μόνο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται γιατί δεν έχει μάθει να περπατάει μετά του Κυρίου. Περπατάει με το μυαλό του, κατά φαντασίαν χριστιανός, κατά φαντασίαν έτοιμος. Δεν έχει μάθει να ευαρεστεί το Θεό δια της πίστεως, να εξητάει το Θεό σε κάθε λεπτομέρεια, όχι στα μεγάλα κλίματα, βεβαίως και στα μεγάλα, αλλά σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής του να εξητάει τον Κύριο και όχι να ελπίζει σε ελπίδες μάταιες και άχρηστες, ότι όλα τάχα θα αλλάξουν και θα πάνε καλά, ότι όλα τάχα θα γίνουν καλύτερα. Όχι, όταν λένε οι άνθρωποι ειρήνη και ασφάλεια, εκεί έρχεται ευνίδιος όλεθρος. Αλλά το κήρυγμα του Ευαγγελίου είναι ένα: μετανοείτε, πιστεύετε στο Ευαγγέλιο, προσέχετε, αγρυπνείτε, προσεύχεστε, διότι καθήν ώραν δεν εξεύρετε έρχεται ο Κύριος. Προσέχετε λοιπόν σε αυτούς σας, από κρεπάλες, από εμέθες, από μέριμνες βιωτικές, για να μπορέσετε, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσετε αν δεν προσέχετε, δεν αγρυπνείτε και δεν προσεύχεστε, αν δεν μάθουμε να περπατάμε μετά του Κυρίου, δεν θα μπορέσουμε να εκφύγουμε πάντα ταύτα τα μέλλοντα αναγίνωση. Περί των χρόνων και των καιρών δεν χρειάζεται να μας πει κανείς. Ο Κύριος έρχεται καθήν ώραν δε στοχάζεστε, και σημαίνει καθήν ώραν δε σκέφτεστε. Δεν το σκέφτεστε αυτό. Ο σκλέπτης ενυχτεί. Γι' αυτό επειδή δεν είμαστε ή σκότους, αλλά είμαστε ή φωτός και ή ημέρας, ας εγκρατευόμεθα και ας αγρυπνόμεν. Αγρύπνια και εγκράτεια είναι η εντολή των εσχάτων στιγμών. Άγρυπνος αδελφέ μου και αδελφοί μου, μη σε κοιμήσει το κακό, μη σε κοιμήσει η δυστυχία, μη σε κοιμήσουν τα προβλήματα, μη σε κοιμήσει το καλό, μη σε κοιμήσει το προσωρινά καλό. Αγρυπνείτε, προσέχετε, προσεύχεστε, για να μην εισέλθετε εις πειρασμόν και δεν μπορείτε να ξεφύγετε. Γιατί οι κοιμόμενοι τη νύχτα κοιμώνται, και οι μεθύοντες τη νύχτα μεθύουνε. Και λέει η Γραφή, και αυτή είναι η κρίση που θα κάνει ο Θεός. Γιατί το φως ήλθε εις τον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι μάλλον παρά το φως, γιατί τα έργα τους ήταν πονηρά. Και ήταν πονηρά επειδή όποιος πράττει φαύλα μισεί το φως και δεν έρχεται στο φως, για να μην έρθουν να μην ελεγχθούν τα έργα αυτού. Όποιος όμως πράττει την αλήθεια, αυτού ακούεται. Όποιος όμως πράττει την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, αυτός, μόνο αυτός έρχεται στο φως και φαναραίνονται τα έργα του ότι επράκτησαν κατά Θεόν. Όποιος πράττει την αλήθεια, όποιος διατηρεί την πίστη του στην αλήθεια, εις το αυτού ακούεται, που είναι η μαρτυρία του Θεού για τον Χριστό. Έχουμε όμως και ένα πολύ καλό νέο. Ο Θεός δεν προσδιορίσε ημάς εις οργήν, αλλά εις απόλαυσιν σωτηρίας δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
Αυτό είναι το μόνο καλό, αδελφοί. Γιατί αν σκεφτούμε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, αλλά ακόμη περισσότερο αν σκεφτούμε την προσωπική ζωή μας, τις αδυναμίες μας, τα λάθη μας, τους φόβους μας, τότε θα απογοητευτούμε, θα χάσουμε την πίστη μας, θα χάσουμε τη χαρά μας, θα χάσουμε την αγάπη μας. Όταν όμως ξέρουμε ότι ο Θεός μας σήλκησε με αγάπη σε αιώνια και μας αποκάλυψε το Χριστό, και όταν ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός μας πρόσθεσε στην Εκκλησία Του, τότε ξέρουμε ότι εμάς που ο Χριστός μας πρόσθεσε στην Εκκλησία Του, μας προσδιορίσε ο Θεός όχι εις οργήν, όχι για την εφταετία του Αντίχριστου που θα αποκαλυφθεί η αργή του αρνίου του εσφαγμένου. Δεν μας προσδιορίσε για την οργή του αρνίου του εσφαγμένου, αλλά μας προσδιορίσε εις απόλαυση σωτηρίας δια του Ιησού Χριστού που θα έρθει να μας παραλάβει. Αυτό είναι το καλό νέο, αδερφοί. Είμαστε προσδιορισμένοι εις απόλαυση σωτηρίας δια του Ιησού Χριστού που θα έρθει να μας παραλάβει, με εντολή Θεού, ώστε όπου και αν βρισκόμαστε, είτε αναγρυπνόμενοι είτε αν κοιμόμεθα, θα ζήσουμε μετά του Χριστού. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Αυτό έχει προσδιορίσει ο Θεός για σένα, γιατί είπαμε είναι προσωπικό το μήνυμα, για σένα που ο Χριστός σε πρόσθεσε στην Εκκλησία Του, σε αναγέννησε, σε βάφτισε εν ύδατη, γιατί ο Χριστός βαφτίζει εν ύδατη, σε βάφτισε εν πνεύματι Αγίου και πυρή, και σε προσκαλεί δια της πίστεως να τον ευαρεστεί στη ζωή σου και να απολαμβάνεις την μισθαποδοσία του εξητώντας αυτόν, ώστε να σε διδάξει να συνομιλείς μαζί του και να συνομιλεί μαζί σου, για να μπορείς να περπατάς συνομιλών με ταυτού, έτοιμος για την αρπαγή της Εκκλησίας. Πρόσκληση, αδερφοί. Μη φοβού, μόνο πίστευε. Αγαθός είναι ο Θεός. Έχει καλό σχέδιο για σένα. Πολύ καλό σχέδιο για σένα. Για σένα που σε έφερε εδώ. Γιατί όλοι ήρθαμε με ενέργειες, με θαύματα και τεράστια του Θεού σήμερα στην Εκκλησία, με πράγματι με εξυπλωμένο βραχίωνα του Κυρίου και με κρατέα χείρα. Ποτέ δεν θα μπορούσαμε να έρθουμε στην Εκκλησία αν σκεφτούμε τη ζωή μας πριν μας επισκεφθεί ο Χριστός. Κανένας μας, ούτε ένας. Θαύμα είναι που είμαστε στην Εκκλησία, θαύμα η Θεού είναι που είμαστε ακόμη μαζί Του, και θαύμα Θεού είναι που θα είμαστε και στην αρπαγή της Εκκλησίας. Αμήν. Αλληλούια. Δόξα.